Μας ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Είναι βέβαια, πολύ δύσκολες οι ώρες. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Στεργίου. Ναι. Δήμαρχος Πεντέλης. Και ο κύριος Καραμέρος. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο, ποια να, θα σας εξηγήσει και ο Δήμαρχος. Θα σας εξηγήσει και ο Δήμαρχος. Δεν βρισκόμαστε σε ένα πικρά ιστορικό μέρος, στην περιβόητη Πύριζα, όπου πριν χρόνια, όταν η φωτιά ξεκίνησε από το Σέσι, έφτασε στον οικιστικό ιστό της Πεντέλης. Σοφά ποιώντας, ως συνήθως και ως έμπειρος αυτοδιοικητικός, έκανε σήμερα εκκαταστό και είμαι και εγώ μαζί του, ώστε να λειτουργήσουμε με όρους πρόληψης και όχι καταστολής. Βεβαίως δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή κανένας είδους κινδύνου για αυτήν την περιοχή. Και θέλω να σας πω ότι η περιφέρεια στηρίζει τη μάχη που δίνουν εδώ και 24 ώρα με αυταπάρνηση οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής. Ας σημειώσω ότι από την πρώτη στιγμή με η δική μας εισήγηση κηρύχθηκε ο Δήμος σε έκτακτη ανάγκη, πράγμα που μας επιτρέπει σήμερα να προχωρήσουμε ακόμα και στη στέγαση των συμπολιτών μας που έχουν βρεθεί χωρίς σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό. Αμέσως στείλαμε 16 υδροφόρες και 7 βαριά μηχανήματα έργου, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στον αριθμό των 26, και δράτουμε της ευκαιρίας για να απευθύνω έκκληση προς όλους. Και όταν λέω προς όλους, εννοώ προς όλους και όλες ανεξαιρέτως. Σταματήστε τα δελτία τύπου, σταματήστε τα τυτιβίσματα, σταματήστε τα πορσταρίσματα. Σεβαστείτε τους συμπολίτες μας που έχασαν 2 δεκαετιών. Σεβαστείτε τους πυροσβέστες που είναι άϊπνοι. Σεβαστείτε τους υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής προστασίας που δουλεύουν άοκνα τόσες μέρες. 2,5 χρόνια από τη θέση της Περιφερειάρχου με τίμησαν έμπειροι αξιωματικοί με την εμπιστοσύνη τους και μου έμαθαν τη σιγή ασυρμάτου. Όταν επιχειρούμε, σιωπούμε. Δελτία τύπου από ξαπλώστρες σε νησιά, τυτιβίσματα από κλιματιζόμενα κομματικά γραφεία. Εάν κάποιος δεν μπορεί να τα διαβάσει, κοιτώντας τα μάτια τους άντρες της πυροσβεστικής και τους συμπολίτες που έχουν χάσει αυτή τη στιγμή το σπίτι, να μην τα γράφει. Ακόμα και αν είχαμε πόρισμα αυτή τη στιγμή για το ποιος ευθύνεται για τον εμπρισμό που κατέκαψε την Ανατολική Αττική και έβγαινε ότι ήταν ένας εμπριστής ή υπεύθυνος ο Δήμαρχος ή ένας υπουργός, αυτό το πόρισμα σκεπεί για τους συμπολίτες μου που δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσε να γίνει. Κυρία Δουρού. Έκκληση κάνω λοιπόν σε όλους. Έστω και για πρώτη φορά για κάποιους εξ αυτών. Βεβαίως. Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Κυρία Δούρου, θα ήθελα να μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, θα ήθελα όμως να μας δώσετε τη δική σας εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Είχαμε διαρκείς αναζωπηρώσεις στην περιοχή του Καλάμου. Έχετε μια συνολική εικόνα εσείς, παρακολουθείτε πολύ λεπτομερώς το πώς βαίνει η κατάσταση. Πείτε μας, ποια είναι η πληροφόρηση που έχετε αυτή την ώρα? Όπως σας είπα, έχω την τύχη και εκ των αρμοδιοτήτων μου και εκ του νόμου να ενημερώνομαι άμεσα από το συντονιστικό ρόλο και έργο των ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουμε αλήθεια συνεχείς αναζωπηρώσεις, αλλά ξαναλέω, το να αναζητούμε μέσω tweets έξυπνων δελτίων τύπων και ποσταρίσματων αυτή τη στιγμή τις αιτιάσεις, δεν ποιούμε υπηρεσία. Ούτε στα παιδιά που τους παραδίδουμε ένα κατεστραμμένο περιβάλλον, ούτε στους συμπολίτες μας που κλαίνε πάνω από το βιός τους. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά ευτυχώς πολλοί και πολλές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, δημοτικοί σύμβουλοι και κοινοτάρχες δίνουν τη μάχη χωρίς τηλεοπτικό διάλειμμα. Κυρία Δούρο, μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον κύριο Φιλίππου. Μας είπε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναζωοπήρωση στο Καπανδρίτη. Όχι στο Καπανδρίτη, στον Κάλαμο. Στον Κάλαμο. Πείτε μας τι εικόνα έχετε γι' αυτό, γιατί σε λίγο πέφτει νύχτα και ξέρουμε πολύ καλά ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν γίνεται φυσικά να πετάνε αεροπλάνα. Η εικόνα που έχω είναι ότι κανένας δεν έχει φύγει από τη θέση του και γι' αυτό έκανα έκκληση προς όλους ανεξαιρέτως. Κανένας και καμία δεν έχει φύγει από τη θέση του. Σε συνεργασία και με εξαιρετικό συντονισμό, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης με το δεύτερο, προσπαθούμε να ανακόψουμε την καταστροφή και να μην θρηνήσουμε θύματα.
Τι εισπράτετε μιλώντας με τον κόσμο? Ξέρω ότι έχετε έρθει ήδη σε επαφή με πολύ κόσμο, με κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Τι σας λένε, κυρία Δούρου? Είναι οργισμένος, είναι αγανακτισμένος, αλλά είναι εξαιρετικά όριμος σε σχέση με τον τρόπο που η δύνα πολιτικός αρχηγός και το τάδε κομματικό στέλεχος αποφαίνεται για αυτό που δοκιμάζει όχι μόνο την Ανατολική Αττική, τη χώρα ολόκληρη. Γνωρίστε και εσείς από το ρεπορτάζ ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας δεν επιχειρούν μόνο στην Ανατολική Αττική, επιχειρούν στη χώρα ολόκληρη. Φυσικά, ο κόσμος λοιπόν είναι οργισμένος και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία όταν έχεις χάσει το σπίτι σου από κανέναν και καμία εξήγηση, αλλά είναι σαφώς πιο όριμος και συνεργάζεται με αυταπάρνηση και βοηθάει όσους επιχειρούμε στο πεδίο της δράσης και όχι στα τηλεπαράθυρα. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο, αν έχετε ολοκληρώσει, κυρία Δούρου, θα ήθελα πολύ. Να είστε καλά, να δώσουμε το λόγο και στον Δήμαρχο Πεντέλης που είναι δίπλα σας. Είναι πολύ έμπειρος στην αυτοδιοίκηση και μπορεί να μας πει τι ακριβώς μέτρα έχουν. Και δυστυχώς έχει βιώσει ξανά αυτό το σκηνικό της πύρινης λέλαπας, να έχει παραδοθεί ένα μεγάλο μέρος της Αττικής. Σας ακούμε. Ειλικρινά, εγώ θα ξεκινήσω από αυτά που άκουσα και θα πω ότι η παρουσία εδώ της Περιφερειάρχου και τα σοφά και έμπειρα και κατασταλαγμένα λόγια της είναι για όλους μας ένας ντορός που πρέπει να ακολουθήσουμε και νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το κομμάτι δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Σε ό,τι αφορά για το θέμα αυτό καθεαυτό, είμαστε σε ένα χώρο στον οποίο για τρεις φορές πέρασε η φωτιά από το ίδιο σημείο. Ξέρετε, εδώ ήρθαμε για να σημάνουμε τη διαδικασία της πρόληψης και νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία οι Περιφερειάρχες είναι όχι τώρα που έγινε η φωτιά, αλλά από την αρχή της πυροσβεστικής περίοδου δίπλα μας και έτσι τα πυροφυλάκια μας, οι πυροφύλακες, τα κέντρα επιχειρήσεων λειτουργούν κατά άριστο τρόπο μέχρι σήμερα με χρήματα που το ελληνικό κράτος μας δίνει και μας εξοπλίζει για αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν την εφαρμόζουμε κάθε χρόνο και δεν επιτυγχάνουμε εμείς ως Πεντέλη τις τρεις τελευταίες φορές γιατί δεν την εφάρμοσαν οι διπλανοί μας. Γιατί από εδώ που είμαστε έχει περάσει φωτιά από τη Βόρειο Αττική και το 1998 και το 2009 και το 1997 και μας έχει κάψει. Άρα είναι και αυτό ένα δείγμα ακόμα. Αφού λοιπόν το θυμάστε, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το σύστημα όπως λειτουργεί είναι ένα σύστημα που λέει πιάσε φωτιά να σε κυνηγάμε και θα πρέπει όλοι να μπούμε στη διαδικασία αυτών των κατευθύνσεων που πήραμε από την τοποθέτηση Περιφερειάρχου ότι το μόνο το οποίο σώζει είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα θέλαμε ένα σχόλιο, μια τοποθέτηση και του Αντιπεριφερειάρχη του Βορείου Τομέα, του κυρίου Καραμέρου, που είναι δίπλα σας. Ξέρω ότι δεν έχει τη δυνατότητα επιστροφής. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια δήλωση και από τον κύριο Καραμέρο. Να έχω την επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα σας ακούω. Ναι, κύριε Καραμέρο. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ακούσαμε νωρίτερα την Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Πεντέλης που μας περιέγραψαν έτσι σε αδρές γραμμές λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα, ποιος είναι ο συντονισμός που υπάρχει και μια δική σας εκτίμηση για τις επόμενες ώρες? Πολύ σύντομα, γιατί η Περιφερειάρχης νομίζω κάλυψε όλο το πεδίο. Είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης με το δεύτερο βαθμό. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος και νομίζω ότι είναι αντιληπτό ότι πέρα από την πρόληψη, όπου γίνεται με σωστό τρόπο, γιατί προβλήματα υπήρξαν και αυτό το καλοκαίρι, από εκεί και πέρα η καταστολή και η πυρόσβεση δεν είναι δουλειά του Δήμου και της Περιφέρειας. Μακάρι να είχαμε αεροπλάνα, δεν είναι στις αρμοδιότητές μας, για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο Βαρνάβα. Είμαστε εδώ στα όρια Βόρειας και Ανατολικής Αττικής και η μάχη θα είναι και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να είναι βελτιωμένη η εικόνα και βέβαια και να καλή δύναμη σε όλους και να είναι και καλύτερες οι συνθήκες για τη που θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Καλή δύναμη στο έργο σας, να είστε καλά.
Είναι αυτό που λέγαμε, Μαρία. Εξοργισμένη ότι ήταν. Υπάρχει οργή, έτσι. Ναι, υπάρχουν έτσι έντονες αντιδράσεις και βέβαια τις επόμενες ώρες θα δούμε, νομίζω έχω την εντύπωση.